Και κλείνουμε το post-game με τον προπονητή της Ομόνιας, τον κύριο Κουγκούρη, ο οποίος είδε την ομάδα του σήμερα να κερδίζει 74-66 τον ΑΠΟΕΛ. Νομίζω είναι η τέταρτη συνεχόμενη νίκη απέναντι στον ΑΠΟΕΛ εδώ στην έδρα σας καλύτερα. Και πολύ σημαντική νίκη στον ντέρπι, ειδικά μετά από ένα μήνα. Πώς το είδατε πρώτα απ' όλα το παιχνίδι εσείς ως coach, τι κάνατε καλύτερα από τον ΑΠΟΕΛ και πήρατε την νίκη? Καταρχήν, συγχαρητήρια στα παιδιά. Καταθέσαν ψυχή σήμερα. Φάνηκε το πρώτο δευτερόλεπτο. Κερδίσαμε, αν ξέρεις, το τρίτο δεκάλεπτο, όλα τα δεκάλεπτα. Ήταν πολύ συγκεντρωμένοι. Είχαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο γιατί παίζαμε μια ομάδα που είναι φαβορή για τίτλους φέτος. Με τετραπλάσιο μπάτζετ από εμάς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να υπερβάλλουμε αυτούς. Το καταλάβαμε όλη τη βδομάδα, ήμασταν έτοιμοι. Προερχόμασταν από τρεις ήττες με τους πρώτους βαθμολογίας, ΑΕΚ, Ραβνό, Απόλλωνα, αλλά δείχνοντας ότι είμαστε εκεί και παλεύουμε τα πάντα. Άρα ήταν τελείως ψυχολογική προετοιμασία μας και συν τακτικά, αν θες να δεις νούμερα, μια ομάδα που έχει Κούνα, Ηλιάδη και Νόρφλι, τρία point guard, που είναι creators, δημιουργοί και τους κρατάμε σε λίγες assist, νομίζω 6 assist αν κάνω λάθος, ήταν ένας από τους νούμερο ένα στόχος. Ο δεύτερος ήταν να παλέψουμε μια κάθε κατοχή. Και αυτό φάνηκε από το πρώτο σχόλιο μέχρι το τελευταίο. Και στο διάστημα που ανέκαψε το ΑΠΟΕΛ και πήγε μπροστά, κρατήσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. Είναι κάτι που το δουλεύουμε γιατί έχουμε νέα παιδιά. Και δείξαμε ότι μπορούμε να διαβάζουμε τον αγώνα και μπορούν τα παιδιά, αν και νέα χωρίς εμπειρίες, να είναι 40 λεπτά, να έχουν την ίδια απόδοση να κατάνε για 40 λεπτά. Είναι τεράστια νίκη και βαθμολογικά αλλά και αγωνιστικά. Δεν το συζητάμε. Έχουμε κερδίσει ΑΕΚ και Απόλλωνα φέτος και το ΑΠΟΕΛ τώρα. Είναι τεράστιες νίκες και τρομερές εμπειρίες για αυτά τα παιδιά της Ομόνιας και τεράστιες νίκες για το σύλλογο της Ομόνιας γενικότερα. Θα μπορέσει η Ομόνια να μπει εξάδα? Κοίτα να δεις, δεν έχουμε θέσει κανένα τέτοιο στόχο. Ο στόχος μας είναι αυτός. Να τελειώνει ένα μάτς και να λένε όλη η Ομόνια με πολύ χαμηλό μπάτζετ, με νέα παιδιά, με Κύπριους παίχτες. Είδες σήμερα πάλι που ξεχωρίσανε πέραν των ξένων παιχτών. Είναι εκεί και διεκδικεί τα παιχνίδια όλα. Τώρα στο τέλος, αν μπορέσουμε και μπούμε και στο τρίτο γύρο στην Εξάδα, έχει καλώς. Εμείς κοιτάζουμε να πάρουμε αυτό που μπορούμε. Αν η βαθμολογικά και η απόδοσή μας αξίζει να είμαστε στην Εξάδα, γιατί να μην είμαστε. Κότσι, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Αυτά και από τον Δημήτρη Κουγκούρη, τον προπονητή της Ομόνιας. 74-66 νίκη για την Ομόνια απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Αυτά από τον Άγιο Δομέτιο. Καλό βράδυ σε όλους.